Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί ακροατές της ψηφιακής μας πλατφόρμας, χαίρετε, σας καλωσορίζουμε μέσα από το κανάλι μας και σήμερα σε αυτό το βίντεο που κάνουμε, πολλές φορές έτσι προτιμώ το χώρο του αμαξιού γιατί είναι ένας ήσυχος, ζεστός χώρος μονωμένος, στον οποίο έχει πολύ καλή ακουστική, θέλω φυσικό περιβάλλον, δεν θέλω να βάλω ένα virtual studio πίσω με ένα πανί και να σας δείξω μια φωτογραφία, σας δείχνω κάτι φυσικό. Όλοι ξέρετε, είμαι ο Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, είμαι σεφ, ζαχαροπλάστης, είμαι φωτορεπόρτερ, οπερατέρ στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε ένα κανάλι πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ένα φοβερό υλικό μέσα σε αυτό το κανάλι και μπορείτε να παρακολουθήσετε πάρα πολλά ενδιαφέροντα εκπομπές, να μην τα λέμε τώρα, τα ξέρετε, μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι. Το θέμα που θα αναλύσουμε τώρα σε ένα τεταρτάκι, δηλαδή δεν θα σας κουράσω πολύ, το κάνω για συναδέλφους ή παιδιά που ασχολούνται με το YouTube επαγγελματικά και έχουν ένα πολύ καλό κανάλι με μεγάλη τηλεθέαση και πολλούς συνδρομητές. Πρόσφατα, περίπου πριν περίπου μία εβδομάδα, πέντε μέρες, hacker του εξωτερικού, κυρίως Ρώσοι και μετά Τούρκοι, προσπάθησαν να καταστρέψουν το κανάλι μας. Γιατί το κάνανε αυτό? Οι hacker έτσι δουλεύουν, χακάρουν διάφορα πράγματα, κυρίως για άσχετους λόγους, για να τους πούνε συγχαρητήρια που μπήκατε μέσα και τα παραβιάσετε. Εδώ παραβιάζουν υπουργεία, κράτη, δεν θα παραβιάσουν την Google. Τέλος πάντων, δεν μας κάνανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, μας κάνανε όμως μια συγκεκριμένη ζημιά. Είχαμε πάρει τα αντίμετρα από πολύ καιρό, γιατί ξέραμε όταν έχεις ένα κανάλι δυνατό μπορεί να συμβούνε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό το λογισμικό που μπήκε στο κανάλι μας χάλασε κάποια βίντεο, άλλαξε το όνομα του καναλιού, πήρε όλα τα στοιχεία του καναλιού και τα άλλαξε, και επειδή εμείς προλάβαμε με την Google και τα μπλοκάραμε, είχαμε μικρής έκταση ζημιά. Και εγώ και οι συνεργάτες μου δουλέψαμε πολύ, επαναφέραμε το κανάλι και τώρα είμαστε τετραπλά ενισχυμένοι όσο μπορούμε και με άλλα και με άλλους παράγοντες αντιοικούς και πολλά άλλα και πολλές άλλες προστασίες. Και εσείς λοιπόν, εμείς δεν γνωρίζουμε από πού μπήκε το λογισμικό αυτό, κάποιος συνεργάτης μας μπορεί να άνοιξε ένα email περίεργο. Προσέχτε λοιπόν, και στο Facebook και στο email σας και οπουδήποτε, μην ανοίγετε ό,τι σας στέλνουν, ειδικά όταν έχετε επαγγελματικούς λογαριασμούς. Είδατε τι γίνεται στο Facebook, σου στέλνουν ένα σύνδεσμο ότι δήθεν είναι κάτι, ότι είσαι εσύ, και το πατάς phishing, ψάρεμα, το πατάς και μετά το λογισμικό μπαίνει μέσα και μπορεί να σας πάρουν από τραπεζικούς λογαριασμούς ό,τι έχετε, γιατί κυρίως αυτοί σκοπεύουν και τα χρήματα εκεί που βαράνε, ανεξαρτήτως αν είναι κανάλι ή οτιδήποτε λογαριασμός, έτσι. Στα κανάλια που είναι τώρα της μόδας, όταν είναι επαγγελματικά κανάλια και έχουν έσοδα από τις διαφημίσεις, σκοπεύουν να πάνε στην πλατφόρμα της Google και να πάρουν τα χρήματα, να τα πετάξουν όχι στην τράπεζα, να τα πετάξουν στο δικό τους λογαριασμό, στο δικό τους λογαριασμό πριν πάνε στην τράπεζα. Λοιπόν, να διεισδύσουν και να περάσουν, γιατί η τράπεζα έχει πιο ισχυρό λογισμικό, της Google μερικές φορές πάει. Λοιπόν, προσέχτε, αυτό που θέλω να πω σε όλους τους επαγγελματίες αλλά και σε όλους εσάς που δουλεύετε το ίντερνετ επαγγελματικά, προσέχτε τι ανοίγετε, να είστε πολύ φιδωλοί, να σκέφτεστε, να βλέπετε πρώτα ποιος το έχει στείλει, το γνωρίζετε αυτό? Αν είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με εσάς, ούτε σας ενδιαφέρει, για μένα να το διαγράφετε. Εγώ τα διαγράφω, γιατί ξέρω με ποιους έχω να κάνω, άσχετα email μπορεί να έρθουν από το οπουδήποτε και για οτιδήποτε. Έτσι μπορεί να ανοίξεις ένα σύνδεσμο και τσακ να σου μπει το λογισμικό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, άθελά το συνεργάτης μας, μπορεί να το έκανα και εγώ, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ρίξω κάποιο βάρος, απλά θέλω να πω πώς έγινε. Και μπήκαμε μετά σε όλη τη διαδικασία, ονομάστηκε το κανάλι μου Tesla. Ακούτε, το έχουν κάνει και σε άλλους. Και κάνανε τα βίντεο ιδιωτικά, απόρριτα, και κάποια τα διαγράψανε. Αλλά αυτά που διαγράψανε δεν ήταν τόσο ενδιαφέροντα βίντεο.
Δεν προλάβανε δηλαδή, γιατί εμείς μπλοκάραμε μετά και σταμάτησε το σύστημα, αλλάξαμε τους κωδικούς, έγινε ένας ψιλοχαμός. Και αλλάξανε, έμπαινε στο κανάλι και ήταν σαν να μην βλέπεις τίποτα, σαν να μην έχει καθόλου περιεχόμενο, ούτε στοιχεία, τίποτα. Λοιπόν, αυτοί σκοπεύανε εκεί να πάρουν τα χρήματα, δεν βρήκανε χρήματα γιατί εμείς τα είχαμε τραβήξει, είχαμε πληρωθεί πριν τρεις μέρες, οπότε δεν βρήκανε κάτι μέσα. Στην ειδική πλατφόρμα του AdSense, που είναι για τις Google, θα ξέρουν όσοι ασχολούνται επαγγελματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά από πολλή δουλίτσα, με λογισμικό, μπορεί να σου χαλάσουν δίσκο, μπορεί να σου χαλάσουν κομπιούτερ, μπορεί να σου χαλάσουν 1002. Ή το πιο χειρότερο σενάριο είναι να σου καταστρέψουν το κανάλι. Να το χακάρουνε, να παίζει τσόντες, σας λέω ένα παράδειγμα, ή να παίζει άσεμνο περιεχόμενο και η Google να νομίζει ότι το κάνεις εσύ και να πάρεις προειδοποίησεις πνευματικών δικαιωμάτων, όχι για ταινίες, αλλά για πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πολιτική απορρίτου και τη συμπεριφορά των χρηστών στο ίντερνετ. Και έτσι να χάσεις το κανάλι σου, και αν είναι ένα κανάλι 15 χρονών όπως είναι το δικό μας, γιατί και εμείς αν το αφήναμε λίγο, ένας κόπος 15 χρονών θα πήγαινε στράφη. Όλες αυτές οι ώρες, όλοι αυτοί οι συνδρομητές που πάμε να φτάσουμε τις 70.000 και πάμε να φτάσουμε και τα 30 εκατομμύρια προβολές, θα ήταν όλα χαμένα στον πάτο. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, προλάβαμε, φτιάξαμε τα πράγματα, είμαστε τώρα σε θέση να είμαστε πιο δυνατοί, γιατί έχουμε μια εμπειρία, γνωρίζουμε τα πράγματα, έχουμε κινηθεί αλλιώς, έχουμε βάλει άλλα αντίμετρα και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ανοίγουμε και με ποιον μιλάμε και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξετε κι εσείς, είτε είστε χρήστες επαγγελματίες σε ένα κανάλι, είτε έχετε μια σελίδα επώνυμη, είτε έχετε ένα στο Facebook και εκεί που γίνονται σοβαρές παραβιάσεις. Λοιπόν, προσέχετε λοιπόν, γιατί είναι της μόδας αυτόν τον καιρό να χακάρουνε προφίλ, σελίδες και οτιδήποτε άλλο με σκοπό να πάρουνε προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, κωδικούς, τράπεζες, λογαριασμούς, τα πάντα. Έτσι. Εμάς δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Εμείς είμαστε ένα εκκλησιαστικό κανάλι, προβάλλουμε την κουλτούρα της Ελλάδας και αυτό ίσως ενοχλεί και τους Ρώσους με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ίσως ενοχλεί και τους Τούρκους που αυτό τον καιρό δεν είμαστε στα καλά μας και οι δύο χώρες. Έτσι. Οπότε τα χτυπήματα δεν είναι επιπροσωπικού, είναι επιπροσωπικού εθνικότητας. Βρίσκουν ένα κανάλι το οποίο έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση όπως το δικό μας, πολλούς συνδρομητές, και εκεί έχουμε ένα φοβερό υλικό που προβάλλουμε την εκκλησία μας, τον χριστιανισμό και την παράδοσή μας, και σου λέει εκεί θα το πατάξουμε. Σκοπός να το καταστρέψουν είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, μπορεί να το καταστρέψουν. Εμείς έχουμε πάρει όλα τα αντίμετρα. Έχουμε και εμείς όμως από πίσω ανθρώπους που δουλεύουν και έχουμε και εμείς πάρει μέτρα και έχουμε και εμείς επιλογές, αν ξανασυμβεί. Προς το παρόν είμαστε εντάξει. Λοιπόν, αυτό το θέμα ήθελα να κουβεντιάσω σήμερα, να σας το πω, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζατε, μπορεί να μην κάποιοι προλάβατε να δείτε κάποιες αλλαγές, γιατί εμείς κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και κάναμε αντικατάσταση, γιατί έχουμε κάνει ένα backup και στους δίσκους και ένα εξωτερικό backup που έχουμε όλα τα πράγματα του καναλιού, τα οποία τα στήσαμε σε γρήγορη ταχύτητα, γιατί μας βγάλανε και τα σήματα και τις φωτογραφίες και όλα. Φανταστείτε να μην τα είχαμε ή να μην είχαμε δει αμέσως, γιατί τα κομπιούτερ μας συνδέονται με σερβερ 24 ώρες το 24ωρο και μόλις εγώ μπαίνω συνέχεια, οπότε στα 5 λεπτά που δεν μπήκα είδα ότι δεν μπορούσα να μπω. Ξαναδοκίμασα και μου λέει ότι ο λογαριασμός σας άλλαξε πριν 5 λεπτά και αλλάξαν όλα και τα κινητά, τα πάντα, τους αλλάξαν τα φώτα. Και εκεί το ψηλιάστηκα αμέσως, επικοινώνησα με Google, μπλοκάρανε τα πάντα και οι συνεργάτες μου. Και επίσης, το τελευταίο που θα σας πω, εσείς αν έχετε κανάλι, βάλτε έμπιστους ανθρώπους να είναι διαχειριστές στα κανάλια σας, γιατί εσείς μπορεί να μην μπορείτε κάποια στιγμή να μπείτε μέσα και να δουλέψετε. Εάν έχετε βάλει διαχειριστές από άλλους λογαριασμούς, μπορούν να μπουν και να δουλέψει το κανάλι κανονικά και να γίνουν αυτές οι κινήσεις που πρέπει.
Και πρέπει να έχετε και άλλα email. Δύο. Έτσι λέει η Google. Εμείς έχουμε. Και έχουμε βάλει κέμπη στους ανθρώπους που αν γίνει κάτι με εμάς να δουλέψουν αυτοί μέχρι να κάνουμε την ανάκτηση του λογαριασμού. Στη δικιά μας περίπτωση έγινε ανάκτηση του λογαριασμού γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε. Με χίλια ζόρια τελικά το κάναμε, τον ασφαλίσαμε και είμαστε πλέον ασφαλείς και δόξα τω Θεώ συνεχίζουμε και έχει ο Θεός. Θα δούμε. Προσέξτε λοιπόν πού πατάτε, τι ανοίγετε. Όσοι είστε επαγγελματίες στο YouTube και δεν ξέρετε και δεν έχει συμβεί σε εμάς, έγινε και απλά το μοιράζομαι μαζί σας για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όσοι έχετε λογαριασμού στο Facebook ή επώνυμες σελίδες ή blog, ασφαλίστε τα με ένα πολύ καλό αντιοικό, κάντε backup και βάλτε αντίμετρα. Είμαι ο Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, φωτορεπόρτερ οπερατέρ στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Περιηγηθείτε στο κανάλι μας και θα τα πούμε ξανά σε ένα καινούριο βίντεο. Να είστε όλοι καλά, σας χαιρετώ.